Μάλιστα, κύριε Μιλιέ. Όποτε ένα κρατικό μονοπόλιο γίνεται ιδιωτικό μονοπόλιο, συμβαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, η ποιότητα καταραίει. Νερό κτλ. Έχουμε διεθνή παραδείγματα. Δεύτερον, οι εργασιακές σχέσεις διαλύονται. Και τρίτον, η τιμή αυξάνει. Και τα τρία θα συμβούν με τη ΔΕΗ. Το ξεπούλημα όλων των μονάδων της Φλόρινας και της περιοχής εκεί της ευρύτερης της Δυτικής Μακεδονίας, που στην πραγματικότητα τι δίνει, δίνει ακόμα 2.800 κιλοβατόρες, μεγαβατόρες, συγγνώμη, δίνει στον ιδιωτικό τομέα. Θα δημιουργήσει μία κατάσταση απολύτως αρνητική. Εμείς κρινόμαστε ως κόμμα αυτή την περίοδο. Λέμε στον κόσμο ότι είναι δημόσιος πλούτος, ότι θα συμβούν αυτά τα αποτελέσματα και κρινόμαστε από την ικανότητά μας, θα φανεί την επόμενη περίοδο, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για να αποτραπεί αυτό το ξεπούλημα. Δηλαδή ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από την τιμή που πληρώνει στο ρεύμα. Η τιμή από τότε που άρχισε η ιδιωτικοποίηση έχει αυξηθεί για τον καταναλωτή 103% από το 2001 που άρχισε, 74% από τότε που άρχισε η σταδιακή ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, 74%, 76% για τις επιχειρήσεις. Λέμε ότι τα πράγματα θα επιδεινωθούν. Τονίζουμε ότι αυτός που θα αγοράσει θα είναι του εξωτερικού δημόσια επιχείρηση. Δηλαδή ότι αυτές οι πολιτικές δεν είναι ο κανόνας και δείχνουμε ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα ανοίγματος των ανισοτήτων υπέρ μιας ολιγαρχίας, στοιχείο της οποίας είναι το να περάσεις αυτή την ολιγαρχία ακόμα και ο δημόσιος πλούτος. Θέλω, κύριε Μωραΐτη, κάποια πράγματα να τα συζητήσουμε και να τα καταλάβει και ο κόσμος. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Θέλω όμως να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, ό,τι θέλετε. ΔΕΗ. Μαζί με την ερώτηση, παρακαλώ. Πληρώνουμε